χαίρετε, είμαι ο Θανάσης Σταυρακούδης. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς στην ARC και στο Tidyverse μπορούμε να πάρουμε υποσύνολα δεδομένων, πώς μπορούμε δηλαδή να επιλέξουμε συγκεκριμένες γραμμές και στήλες από έναν πίνακα δεδομένων στην ARC. Θα χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα ένα γνωστό μας πίνακα και από αλλού, το Diamonds. Θα καλέσουμε καταρχήν το Tidyverse. Και ο πίνακας με τον οποίο θα εργαστούμε, κυρίες και κύριοι, είναι αυτός εδώ, ο πίνακας Diamonds. Πριν εκτελέσω αυτή την εντολή, θέλω να σας πω να προσέξετε λίγο αυτό εδώ το conflict που μας παρουσιάζεται με το filter. Θα το εξηγήσουμε αμέσως σε λίγο. Ο πίνακας Diamonds εντελώς συνοπτικά περιέχει πληροφορίες για διαμάντια, όπως είναι το βάρος του, τα καράτια του δηλαδή, ο τρόπος κοπής του, το χρώμα του, η διάβγειά του, το clarity, το βάθος του χρώματος, το table που είναι η επιφάνεια που έχει στο πάνω μέρος του το διαμάντι, η τιμή του σε δολάρια και με το X, Y και Z δηλώνουμε τις διαστάσεις του. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε εδώ αν καλέσετε με το help και να διαβάσετε λίγο ακριβώς περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την περιγραφή του συνόλου δεδομένων. Δεν θα σταθούμε τώρα σε αυτό, θα περάσουμε λίγο στην ανάλυση του πίνακα. Γενικά, κυρίες και κύριοι, όταν δουλεύουμε με έναν μεγάλο πίνακα δεδομένων, καλό είναι να γνωρίζουμε τις διαστάσεις του, κάτι που μπορούμε να το βρούμε με την εντολή Dimensions, με το DIM δηλαδή, που είναι εδώ όπως βλέπετε 53.940 εγγραφές και 10 στήλες. Συγκεκριμένα μπορούμε επίσης να βρούμε, αν θέλουμε, όχι την, σαν διάνυσμα τις δύο διαστάσεις του, αλλά ακριβώς μόνο τις εγγραφές του ή επίσης με τη συνάρτηση, δηλαδή en row ή μόνο τις στήλες με τη συνάρτηση en call, diamonds ξανά, και να το πάρουμε έτσι ξεχωριστά. Άλλο πράγμα που είναι εξαιρετικά χρήσιμο να γνωρίζουμε όταν δουλεύουμε με μεγάλα σύνολα δεδομένων είναι προφανώς η λίστα των ονομάτων, δηλαδή τα ονόματα των στυλών που έχει ο πίνακας. Θα καλέσουμε λοιπόν τη συνάρτηση call names, column names, και η οποία θα μας δώσει σαν ένα διάνυσμα τα ονόματα των στυλών του πίνακα όπως το είδαμε προηγουμένως. Αντίστοιχα, κυρίες και κύριοι, είναι καλό να δούμε, αν θέλετε, και τη δομή του πίνακα καλώντας την εντολή της συνάρτηση STR από το Structure, το οποίο εκτός από τα ονόματα των στυλών θα μας δώσει από τι δεδομένα αποτελούνται αυτές οι στήλες, αν δηλαδή είναι αριθμός, κείμενο, ημερομηνία και τα λοιπά, καθώς και για περίπου τις 10 πρώτες τιμές θα μας δώσει ένα δείγμα τιμών. Έτσι έχουμε μια άποψη για το τι περίπου περιέχει αυτός ο πίνακας. Πριν πάμε στις εντολές του Tidyverse και του DeepLear, να σας πω λίγο ότι καλό είναι να θυμηθούμε και να έχουμε υπόψη μας τις κλασικές εντολές στην ARC με την οποία μπορούμε να εξάγουμε υποσύνολα δεδομένων, να δώσουμε δηλαδή κάποιους δείκτες για στήλες ή γραμμές και να πάρουμε ένα υποσύνολο. Για παράδειγμα αυτό εδώ, το 1 κόμμα θα μας δώσει την πρώτη εγγραφή. Το 1 που βάζουμε εδώ είναι ο αριθμός της γραμμής, μετά το κόμμα το αφήνουμε κενό, δεν βάζουμε τίποτα, οπότε θα ληφθούν όλες οι στήλες. Αντίστοιχα, αν είχαμε βάλει το 1 μετά το κόμμα, αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να πάρουμε όλες τις εγγραφές, εφόσον πριν το κόμμα αριστερά του κόμματος δεν έχουμε βάλει τίποτα, και εφόσον το δεξιά είναι το 1, θα πάρουμε την πρώτη στήλη που είναι τα καράτια. Αντίστοιχα, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να βάλουμε κάποιο δείκτη και στις δύο μεριές του R και στις δύο πλευρές του κόμματος, με συγχωρείτε. Για παράδειγμα, από εδώ θα πάρουμε την πρώτη στήλη και τη δεύτερη γραμμή. Μπορούμε επίσης, δίνοντας διανυσματικές τιμές στις γραμμές και στις στήλες, να πάρουμε περισσότερες γραμμές και περισσότερες στήλες. Π.χ. εδώ, αν δώσουμε το 1 έως 5 και εδώ το 2, όπως καταλαβαίνετε, θα πάρουμε σαν γραμμές του πίνακα από το 1 έως το 5, τις 5 πρώτες, και τη δεύτερη, μόνο τη δεύτερη στήλη, που είναι το cut, το κόψιμο δηλαδή του διαμαντιού. Αντίστοιχα, προφανώς μπορούμε να δώσουμε κάποιο διάνυσμα τιμών και στις στήλες. Εδώ για παράδειγμα θα γράψω 2 έως 4, που σημαίνει δώσε μου τις 5 πρώτες γραμμές και τις στήλες από το 2 έως το 4, τη δεύτερη, την τρίτη και την τέταρτη.
Μπορούμε, αν θέλουμε, επίσης να παραλείψουμε κάποιες γραμμές ή στήλες. Εδώ θα παραλείψω την τρίτη στήλη. Θα γράψω δηλαδή εδώ ένα διάνυσμα τιμών που είναι το 2 και το 4, που σημαίνει από τις 10 στήλες θα δώσει μου τη νούμερο 2 και τη νούμερο 4, όποιες είναι αυτές εδώ. Αυτά, κυρίες και κύριοι, έτσι σαν υπενθύμηση σχετικά με το κλασικό R, πριν πάμε στις εντολές του DeepLear και του TidyVerse. Ας δούμε τώρα πώς μπορούμε με την εντολή Filter να επιλέξουμε ένα υποσύνολο δεδομένων από αυτό που έχουμε κάνει, από τον πίνακα που έχουμε. Πριν εκτελέσω την εντολή, θα σας δείξω λίγο εδώ. Αν καλέσετε τη βοήθεια για τη συνάρτηση Filter, θα δείτε ότι εδώ έχετε δύο επιλογές. Υπάρχει μία Filter που είναι στο DeepLear πακέτο, μέσα στο TidyVerse, και μία στο Stats, το βασικό πακέτο της R. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, δηλαδή κάνουν διαφορετικά πράγματα. Επειδή όμως εδώ έχουμε καλέσει, πρώτα ξεκινήσαμε την R και μετά καλέσαμε το πακέτο, τη βιβλιοθήκη TidyVerse, το filter που θα γράψω εγώ εδώ είναι μέσα από το πακέτο από τη βιβλιοθήκη της TidyVerse. Αυτό να το έχετε υπόψη, κυρίες και κύριοι, διότι πολλές φορές οι συναρτήσεις τυχαίνει να έχουν το ίδιο όνομα σε διαφορετικές βιβλιοθήκες και υπάρχει μια σύγκρουση για το ποια συνάρτηση θα πάρουμε από ποιο πακέτο. Θα δείξουμε τώρα αμέσως πώς μπορούμε να αποφύγουμε κάτι τέτοιο. Αν λοιπόν μέσα στη συνάρτηση filter βάλουμε το όνομα του πίνακα και στη συνέχεια κάποια συνθήκη, όπως για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι εδώ θέλουμε να βρούμε τα διαμάντια που το κόψιμό τους, η στήλη cut δηλαδή, έχει την τιμή ideal, μπορούμε να το κάνουμε με αυτόν εδώ τον τρόπο. Ακριβώς αυτό εδώ. Αν θέλουμε αυτό εδώ τώρα να πούμε συγκεκριμένα στην R ότι θα καλέσει στη συνάρτηση filter από το DeepLear πακέτο, θα το γράψουμε με αυτόν εδώ τον τρόπο, βάζοντας δηλαδή την διπλή άνω και κάτω τελεία. Πολύ πιθανό να έχετε δει κάτι τέτοιο σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού, όπως για παράδειγμα είναι η C++, η Java ή οπουδήποτε αλλού. Αυτός είναι ο κλασικός τρόπος με τον οποίο το κάναμε. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα δεν θα το χρειαστούμε. Δεν έχουμε καλέσει δηλαδή άλλα πακέτα που να υπάρχει έτσι σύγκρουση από πού να πάρουμε τη συνάρτηση filter. Άλλο πράγμα που θα χρειαστεί να ξέρουμε, κυρίες και κύριοι, είναι αυτός εδώ ο τρόπος γραφής. Αφού δηλαδή γράψουμε έναν πίνακα, το οποίο είναι μια μεταβλητή και μπορούμε να την εκτελέσουμε, άρα να δούμε το περιεχόμενό του στην οθόνη, μπορούμε στη συνέχεια με τον τελεστή ανακατεύθυνσης, που είναι το επί της 100 μεγαλύτερο επί της 100, σαν ένα βελάκι, σαν μια ροή δηλαδή που δείχνει τι να κάνουμε, παίρνουμε τον πίνακα Diamonds και στη συνέχεια γράφουμε το filter, την συνάρτηση filter, η οποία γραφή λειτουργεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Συγγνώμη λίγο, εδώ είναι κεφαλαίο το I. Να πάρουμε τα αποτελέσματα. Είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ, με αυτό εδώ, με λίγα λόγια, λειτουργούν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Αργότερα θα χρειαστεί να γράψουμε αρκετές έτσι μακρόσερτες διαδικασίες και εντολές στην R, οπότε αυτό εδώ είναι κάτι που μας βολεύει ιδιαίτερα. Αν είναι κάτι μικρό, όπως εδώ είναι μόνο μια κλίση μιας συνάρτησης, μπορείτε ανετότατα σαφέστατα να το γράφετε και έτσι. Σε γενικές γραμμές όμως προτιμούμε αυτόν τον τρόπο, και μάλιστα το προτιμούμε έτσι, γράφοντάς το σε δύο διαφορετικές γραμμές. Όπως βλέπετε υπάρχει μια θέση tab, δηλαδή δύο θέσεις δεξιότερα, έτσι ώστε να είναι πιο ευανάγνωστη αυτή η εντολή που γράφουμε. Από εδώ και πέρα θα κάνουμε κάτι τέτοιο και εμείς. Δείτε για παράδειγμα εδώ, ας πούμε ότι παίρνουμε τον πίνακα Diamonds και στη συνέχεια θέλουμε να τον φιλτράρουμε, να πάρουμε δηλαδή ένα υποσύνολό του, με βάση το βάρος, τα καράτια του, ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να είναι περισσότερα από ένα, μεγαλύτερο της μονάδας. Αυτό προφανώς μπορούμε να το κάνουμε με αυτόν τον τελεστή. Οι τελεστές ίσο, μικρότερο, μεγαλύτερο κτλ. Είναι ακριβώς οι ίδιοι όπως τους έχουμε δει στην Άρη και σε άλλες γλώσσες. Δεν έτσι, έχουν μεγάλη διαφορά. Αυτό εδώ ήταν ένας απλός έλεγχος. Υπάρχουν περιπτώσεις όμως όπου χρειάζεται ο έλεγχος να γίνει και σε άλλη στήλη ή ακόμα να ελεγχθούν για την ίδια στήλη δύο τιμές ή περισσότερες ακόμα τιμές.
δείτε λίγο το εξής παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να κάνουμε αναζήτηση στον πίνακα Diamonds, τόσο ως προς τα καράτια, ας πούμε ότι μένουμε πάλι στην επιλογή μεγαλύτερο από ένα, αλλά μπορούμε να ζητήσουμε μια δεύτερη επιλογή. Ο τελεστής που έχω βάλει εγώ εδώ σημαίνει E, είναι το λογικό OR δηλαδή. Αυτό εδώ που είδαμε και προηγουμένως, το κόψιμο να είναι ideal, αυτό εδώ. Αυτή εδώ η εντολή τώρα, όπως τη βλέπετε, μας λέει πάρε τον πίνακα Diamonds και φιλτράρισε τον ως προς τα καράτια του να είναι μεγαλύτερο της μονάδας ή ως προς το κόψιμό του να είναι ideal. Εδώ, όπως βλέπετε, έχουμε πάρει και καράτια μικρότερα της μονάδος, αλλά το cut είναι ideal. Ή το ένα θα ισχύει δηλαδή ή το άλλο. Σας υπενθυμίζω ότι αυτό εδώ, η όρθια κάθετος, είναι ο λογικός τελεστής στην ARC και στο Tidyverse, βέβαια, OR. Το E δηλαδή, το λογικό E. Αν το αντικαταστήσετε με το λογικό και, το οποίο θα το γράψουμε εδώ με το ampersand, με το shift 7 στο πληκτρολόγιο σας, θα πάρουμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, προφανώς, γιατί εδώ και το κόψιμο πρέπει να είναι ideal, αλλά και τα καράτια να έχουν τιμή μεγαλύτερη της μονάδος. Προσοχή λοιπόν στο πώς τα γράφουμε όταν έχουμε 2 και 3, πολλές φορές και περισσότερες συνθήκες. Αυτό που έχει σημασία να σας πω εδώ είναι ότι αν ο έλεγχος που κάνουμε είναι με το λογικό και, όπως το κάναμε έτσι, μπορούμε να διασπάσουμε το filter σε περισσότερες από μία εγγραφές και να το γράψουμε με αυτόν εδώ τον τρόπο. Για παράδειγμα, να πάρουμε δηλαδή πρώτα τα καράτια να είναι μεγαλύτερη της μονάδος και μετά να πούμε το cut ότι είναι ideal. Ops, συγγνώμη. Αυτό εδώ. Αυτός εδώ ο τρόπος γραφής είναι ακριβώς ίδιος ως προς το αποτέλεσμά του. Είναι τελείως ισοδύναμος ως προς το αποτέλεσμά του παραπάνω. Και δουλεύει όταν η σύζευξη που κάνουμε στους λογικούς ελέγχους συνδέεται με το και, με το λογικό end δηλαδή. Δεν θα δουλέψει καθόλου, όπως καταλαβαίνετε, με το e. Είναι γενικά πιο γρήγορο να το γράφουμε έτσι. Από την άλλη μεριά, πολλές φορές, κυρίες και κύριοι, μας βολεύει αυτός εδώ ο τρόπος γραφής, γιατί πολύ εύκολα μπορούμε να ακυρώσουμε κάποιο βήμα του. Για παράδειγμα, αν εδώ το σχολιάσω, άλλο σχόλιο, θα πάρω αμέσως το αποτέλεσμα που ακυρώνω τον έλεγχο στα καράτια, ενώ εδώ θα πρέπει να το διαγράψω, να το ξαναγράψω από την αρχή κτλ. Για πολλούς και διάφορους λόγους, επίσης, αυτός ο τρόπος γραφής είναι πιο εύκολο, σας το ξαναλέω, και να ελεγχθεί και να τροποποιηθεί. Αν έχετε δύο λογικούς ελέγχους, μπορείτε να το γράψετε μια χαρά και έτσι. Είναι πάλι ευανάγνωστο, σωστό κτλ. Άλλοι έλεγχοι σας όμως είναι περισσότερο από 2, 3, 4 κτλ. Τότε είναι πιθανό να μπερδευτείτε λίγο, οπότε διαλέξτε λίγο το στυλ που σας βολεύει και ακολουθήστε το έτσι με κάποια συνέπεια σε αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Συνεχίζουμε πηγαίνοντας τώρα στην επιλογή των στυλών ενός πίνακα. Θα δούμε δηλαδή πώς από ένα μεγάλο πίνακα όπως είναι εδώ το Diamonds μπορούμε να περάσουμε και να διαλέξουμε κάποιες συγκεκριμένες στυλές του. Αυτή τη δουλειά την κάνει η συνάρτηση Select, την οποία μπορούμε να την καλέσουμε εντελώς παρόμοια με την συνάρτηση Filter, μόνο που εδώ αντί να γράψουμε μια συνθήκη που να λέει αυτό είναι μεγαλύτερο, μικρότερο, ίσο με κάτι άλλο κτλ, απλά μετά τον πίνακα δίνουμε τη λίστα με τις στήλες που θέλουμε. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε εδώ να πάρουμε το καράτι που είναι το βάρος και την τιμή, το price. Αυτός ο απλός τρόπος είναι, κυρίες και κύριοι. Και όπως ακριβώς συμβαίνει με το filter, έτσι ακριβώς συμβαίνει και με το select, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον τελεστή ανακατεύθυνση στο pipeline και να γράψουμε εδώ carat και price. Όπως, συγγνώμη, εδώ. Δεν το έγραψα σωστά, με συγχωρείτε. Και πάλι με συγχωρείτε. Εδώ είμαστε. Τώρα είναι εντάξει. Με αυτόν εδώ τον τρόπο δηλαδή. Αντίστοιχα, όπως είχαμε δει και προηγουμένως με τα νούμερα, μπορούμε να δηλώσουμε επίσης τις στήλες στο select, εννοώ, αριθμητικά. Να πούμε για παράδειγμα ότι θέλουμε την πρώτη και την έβδομη στήλη.
Αυτός εδώ ο τρόπος προφανώς δεν είναι και πολύ βολικός. Έχετε υπόψη όμως ότι μερικές φορές είναι αυτό το στοιχείο που γνωρίζουμε. Οπότε καλό είναι να ξέρουμε πώς μπορούμε να εργαστούμε ανάλογα. Οι στήλες δηλαδή στο Select, στην συνάρτηση Select, μπορούν να δηλωθούν είτε με το όνομά τους, είτε με την αριθμητική τους θέση. Προφανώς μπορούμε να βάλουμε περισσότερες από δύο στήλες, ή μόνο μία κτλ, ή όσες θέλουμε γενικά. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε το βάρος που είναι τα καράτια, το χρώμα, το χρώμα color, καθώς επίσης και το κόψιμο, ας πούμε, το cut. Σας το ξαναλέω, μπορούμε να βάλουμε όσες στήλες θέλουμε. Άλλο πράγμα που είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε με την εντολή select είναι η πιθανή μετονομασία που μερικές φορές κάνουμε στις στήλες. Θέλουμε δηλαδή να λάβουμε κάποιες στήλες, αλλά στο αποτέλεσμα που θα λάβουμε θέλουμε να έχει διαφορετικό όνομα από τον αρχικό πίνακα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι εδώ θα χρησιμοποιήσω το κεφαλαίο C για το καράτι. Δεν είναι και πολύ σημαντική η αλλαγή, αλλά μπορούμε να την κάνουμε και να αφήσω τα άλλα ως έχουν. Με αυτόν εδώ πέρα τον τρόπο, κυρίες και κύριοι, παίρνω έναν πίνακα δεδομένων, όπως το βλέπετε, όπου η στήλη καράτ έχει μετανομαστεί σε καράτ, αλλά είναι με κεφαλαίο το C, έχει αλλάξει με λίγα λόγια το όνομα. Η αλλαγή εδώ είναι ανεπαίσθητη, αλλά είναι σημαντικό να γνωρίζετε πώς μπορείτε να την κάνετε. Προσέξτε, αριστερά από το ίσον είναι το καινούργιο όνομα της στήλης, δεξιά από το ίσον είναι το υπάρχον όνομα της στήλης. Άλλο πράγμα που θα πρέπει να γνωρίζουμε, κυρίες και κύριοι, στην επιλογή των στυλών είναι ότι πολλές φορές, ειδικά σε μεγάλα σετ δεδομένων, μας βολεύει να τα κάνουμε με κάποιο τρόπο, με κάποια αλληλουχία που ακολουθούν τα ονόματα των στυλών, με κάποιο pattern όπως λέμε. Για παράδειγμα, προσέξτε λίγο εδώ, θα δηλώσω την εντολή Select και στη συνέχεια θα καλέσω τη συνάρτηση Starts With, που σημαίνει ξεκινάει με, και θα γράψω το σε. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει το εξής. Πάρε τον πίνακα Diamonds και από τις στήλες που έχει, επέλεξε αυτές που ξεκινούν με το γράμμα C. Ή αντίστοιχα μπορεί να έχετε άλλες περιπτώσεις, να ξεκινάει με κάτι άλλο κτλ. Ο πίνακας Diamonds, αν θέλετε να θυμηθείτε λίγο εδώ τις στήλες του, πώς λεγότανε, έχει 4 στήλες που ξεκινάνε με το γράμμα C, το Karat, το Cut, το Color και το Clarity, 4 πρώτες με λίγα λόγια. Αυτός όμως είναι ένας πολύ, όπως λέμε, αποτελεσματικός τρόπος να βρούμε αν τα ονόματα των στυλών ξεκινάνε από κάτι συγκεκριμένο όλες αυτές τις στήλες. Εδώ αυτό που σας δείχνω είναι ένα απλό παράδειγμα με το γράμμα C, αλλά σκεφτείτε ότι έχουμε περιπτώσεις με πολύ μεγάλους πίνακες, με πολλές στήλες δηλαδή, στις οποίες το να ξεκινάει με κάτι ή να τελειώνει με κάτι, για παράδειγμα, σημαίνει κάτι. Τα βάζουμε εμείς να σημαίνουν κάτι. Για παράδειγμα, δείτε λίγο εδώ, μπορούμε να διαλέξουμε στο Select, όχι με το Start μετά, αλλά να τελειώνει με κάτι. Υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι τρόποι να, ας πούμε, με το τι, όπως είναι το καράτ και το κάτι, για παράδειγμα, που είναι δύο. Να, αυτά τα δύο εδώ. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να επιλέγουμε στήλες, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε το θέμα. Να το έχετε όμως υπόψη σας ότι τα πράγματα μπορούν να δουλέψουν μια χαρά και έτσι. Κάτι που θα πρέπει να τονίσουμε τώρα εδώ και να πούμε, πηγαίνοντας παρακάτω, είναι ο συνδυασμός του Select και του Filter. Όταν δηλαδή θέλουμε να περιορίσουμε τα δεδομένα τόσο ως προς τις εγγραφές τους, προς τις γραμμές, όσο και ως προς τις στήλες. Τον τελεστή ανακατεύθυνση που έχουμε χρησιμοποιήσει, κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ εύκολο και απλό. Πάμε για ένα παράδειγμα. Έχουμε τον πίνακα Diamonds και μπορούμε, για παράδειγμα, να δώσουμε την συνάρτηση, την επιλογή Filter, ως προς το κόψιμο που κάναμε και πιο πριν, το Ideal. Και αφού περιορίσουμε τα δεδομένα ως προς τις εγγραφές, μπορούμε στη συνέχεια να πούμε ότι θέλουμε με το Select να πάρουμε μονάχα
το χρώμα και την τιμή, το price. Έτσι λοιπόν ξέρουμε ότι τα καράτια, τα διαμάντια, συγγνώμη, τα οποία έχουν κόψιμο ideal έχουν αυτό το χρώμα και αυτή την τιμή. Αυτό εδώ, κυρίες και κύριοι, δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε ανάποδα. Αν δηλαδή εδώ στο Diamonds, προσέξτε να δείτε λίγο κάτι, βάλω πρώτα το Select με το χρώμα και το Price, όπως βλέπετε εδώ στο αποτέλεσμα αυτής της ανακατεύθυνσης δεν υπάρχει η δεν υπάρχει στήλη cut, το κόψιμο δηλαδή εδώ. Αν το προσθέσω στο filter, προφανώς δεν θα δουλέψει. Θα πάρουμε ένα μήνυμα σφάλματος. Για να το καταφέρουμε αυτό εδώ, να μπορούσαμε να το κάνουμε, θα έπρεπε εδώ να υπάρχει και το cut. Να μην το βγάλουμε δηλαδή από τη λίστα των στυλών του ενδιάμεσου πίνακα. Αλλά δεν είναι αυτό που θέλουμε. Αυτό που θέλω να σας πω γενικά σαν συμπέρασμα είναι ότι αν θα πρέπει να συνδυάσετε το select με το filter, θα πρέπει πάντοτε, μα πάντοτε, ακριβώς όπως κάνει και η SQL, να κάνετε πρώτα το where, το filter δηλαδή, και μετά να κάνετε το select. Θα κλείσουμε λίγο αυτό το βίντεο αναφέροντας μία τελευταία εντολή, την arrange, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο κάνουμε ταξινόμηση στις εγγραφές, είτε πριν είτε μετά την επιλογή γραμμών, στυλών κτλ. Το arrange δουλεύει πάρα πολύ εύκολα και απλά. Για παράδειγμα, αν έχουμε εδώ όλο τον πίνακα Diamonds, μπορούμε να πούμε δώσε μας τα διαμάντια με ταξινόμηση ως προς την τιμή τους. Αν μέσα στο arrange δεν βάλετε κάποια άλλη επιλογή, θα σας τα δώσει με αύξα τιμή, ξεκινώντας δηλαδή από τη χαμηλή και πηγαίνοντας προς την μεγαλύτερη. Αντίστοιχα όμως αυτό εδώ μπορείτε να το δώσετε και με φθήνουσα ταξινόμηση, αν το arrange το καλέσετε με την άλλη συνάρτηση που λέγεται descending, με το desk που σημαίνει descending, φθήνουσα σειρά δηλαδή. Ας το βάλουμε και εδώ έτσι. Και να τα πάρετε έτσι, από πάνω προς τα κάτω, ξεκινώντας δηλαδή από τις μεγάλες τιμές. Αν χρειάζεται να κάνετε ταξινόμηση μετά από κάποιες επιλογές, select, filter κτλ, ακριβώς όπως μάθαμε παλιότερα και στην SQL, κυρίες και κύριοι, την ταξινόμηση τη βάζουμε στο τέλος, όχι στην αρχή. Είναι σαν το order by με λίγα λόγια της SQL. Αυτό εδώ, ας υποθέσουμε λοιπόν ότι θέλουμε εδώ το cut, τα καράτια, όπως έχουμε κάνει και αλλού, να είναι ideal. Μπορούμε να δοκιμάσουμε το αποτέλεσμά μας. Δεν είναι κακό να δοκιμάζουμε πριν γράψουμε το τελικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια να πάρουμε το select, όπως για παράδειγμα είναι τα καράτια και το price, η τιμή, για παράδειγμα εδώ. Και αν στη συνέχεια θέλουμε να έχουμε ταξινόμηση ως προς την τιμή, μπορούμε να το βάλουμε και εδώ. Θα τα κάνω τώρα εγώ έτσι, απλά με αύξηση ταξινόμηση. Προφανώς, προσέξτε λίγο κάτι, αυτό εδώ, η ταξινόμηση ως προς την τιμή, θα μπορεί να γίνει εφόσον το price είναι μέσα στο select. Αν δηλαδή δεν υπήρχε price μετά το select, η επιλογή αυτή δεν θα ήταν δυνατή. Προφανώς, κυρίες και κύριοι, δεν έχουμε εξαντλήσει το θέμα. Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί ακόμα τρόποι με τους οποίους μπορούμε να φιλτράρουμε τα δεδομένα μας ή να επιλέξουμε συγκεκριμένες στήλες από αυτά κτλ. Επί της ουσίας όμως έχουμε καλύψει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος των δυνατοτήτων που έχει το DeepLear. Αργότερα σε συγκεκριμένα παραδείγματα θα επεκτείνουμε και θα εμβαθύνουμε περισσότερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.